Βρισκόμαστε στη Βιέννη στα μέσα του Απριλίου 2008. Βλέπουμε το Θεσσαλονικό Ναό. Πάρα πολύ μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον, πάρα πολύ κόσμος. Και τα γύρια. Φωτογραφίζει. Και όλα αυτά γίνονται σε κεντρικό μέρος και δι' το ναό που υπάρχει μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον. Very from Greece. Πολύ ωραίες στιγμές, τρυφερές. Και όλα αυτά γίνονται στην κεντρική πλατεία στη Βιέννη. Fellas, you ready? Yeah! Now, I wanna hear everybody, okay? Not just the people. So, ladies and gentlemen, are you ready? Yeah! Okay, see ya! Ladies and gentlemen, just keep it in mind. Your clap, your scream, your shout. We do more and we see more. Go on,
Ladies and gentlemen, big applause for Mr. Kurt! Κράτος σέβεται τους πολίτες, βλέπουμε ότι στην κεντρική πλατεία υπάρχει και πούλμαν του Ερυθρού Σταυρού. Τώρα κινητή μονάδα, δώστε αίμα. Κινητή μονάδα αίματος. Ωραία μικρά κιόσκια για μία μπύρα και ένα λουκανικάκι. Στο κέντρο της παλιάς πόλης την έχουν γκρεμίσει και έχουν κάνει καινούργια κτίρια και έχουν διατηρήσει κυκλικά τα παλιά. Μεγάλη χώρη για καφέ. Και διατηρώντας τις παλιές τους θέσεις στα αγάλματα, σχεδιάστηκαν οι δρόμοι.
Έχουν τόσες πολλές παραστάσεις, τα αγάλματα που τα λένε σχεδόν όλα. Και αγάλματα εκτός από επίγεια βλέπουμε και στην οροφή των κτηρίων. Και τι χαρούμενη εικόνα, η κόρη να τραβάει το ζευγάρι. Μικρά σοκάκια με λίγα εστιατόρια ή καφέ. Και το Δημαρχείο της Γενέβης, ενώ υπάρχουν διάφορες παραστάσεις στην οροφή. Και ένας έξυπνος τρόπος για να γνωρίσεις τη Βιέννη είναι μία βόλτα με άμαξα. Εκπληκτικά τα κτίρια στο κέντρο της Βιέννης. Και μία επίσκεψη σε μουσείο. Αγάλματα με διάφορες παραστάσεις. Και ο κήπος στο παλάτι. Τεράστιος κήπος. Και δεν μπορούσαν να ειδούν. Ναι. Δεν καθόσαστε δίπλα δίπλα. Μαρμάρινες αλλά και σιδερένιες κατασκευές. Κόσμος κάθεται στο γρασίδι μια και έχει εκπληκτική βραδιά.